εκπροσωπώ μια δημοτική παράταξη στη Νέα Ερυθρέα που αποτελείται από άτομα με διαφορετικές πεπιθήσεις, αλλά πάνω κινούμαστε πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να συμφωνήσουμε ότι οι όποιες αλλαγές σε μια διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία του κράτους, της διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση και ο δημότης πολίτης να απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, αλλά και να του δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα συμμετοχής στη λύση των αποφάσεων. Σε αυτή τη φάση πρέπει να πω το εξής, ότι οι γνωστοί δημοτικοί παράγοντες έχουν αποπροσανατολίσει την ουσία μιας συζήτησης που πρέπει να γίνεται και ο κάθε τοπικός παράγοντας ψάχνει να βρει με ποιον τρόπο και με ποια συνένωση θα εξασφαλίσει την καρέκλα. Ήδη από τώρα πολλοί είναι αυτοί που υπερθεματίζουν γιατί μάλλον έχουν ή νομίζουν ότι έχουν εξασφαλίσει μία θέση στη νέα κατάσταση και άλλοι που αναθεματίζουν γιατί αισθάνονται να κάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Καλό λοιπόν είναι να σταθούμε στην ουσία του θέματος και να ξεκαθαρίσουμε τι είδους τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι η όποια μεταρρύθμιση πρέπει να εξασφαλίζει περισσότερη εξουσία στον πολίτη, θεσμοθετώντας διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, έτσι ώστε να προωθείται η αυτοοργάνωση των πολιτών. Άποψή μας είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παραμείνει τοπική αυτοδιοίκηση και να είναι περισσότερο κοντά στον πολίτη. Αυτό έχει να κάνει και με το γεωγραφικό μέγεθος του Δήμου, θέμα βέβαια που είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά ακόμα περισσότερο, κατά τη γνώμη μας, με το πόσο ισχυρός γίνεται ο Δημότης μέσα σε αυτόν και πόσο το θεσμικό πλαίσιο του εξασφαλίζει τη συμμετοχή, αλλά και τη δυνατότητα εκτέλεσης των αποφάσεων, έτσι ο ίδιος να διαχειρίζεται τα προβλήματά του, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο και μεγαλύτερη διαφάνεια. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δημότης μπαίνει στη γωνία, απλώς θεατής, η τοπική εξουσία γίνεται απόμακρη, το σύστημα περισσότερο δήμαρχο κεντρικό και βέβαια η όλη φιλολογία περί διαβουλεύσεων κτλ. Αποδεικνύεται ότι είναι προσχηματική. Πριν από 1,5 χρόνο περίπου, πριν τεθεί το θέμα του Καλλικράτη, εμείς είχαμε καταθέσει σαν δημοτική παράταξη τι είναι οι στόχοι μιας διοικητικής μεταρρύθμισης και πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει αυτή η μεταρρύθμιση να αφαιρεί τις εξουσίες από τα πάνω και να τις δίνει προς τα κάτω, από τους επαγγελματίες της πολιτικής, στις τοπικές κοινωνίες, να θεσμοθετεί διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας. Να προωθεί την αυτοοργάνωση των πολιτών όσο αφορά την καθημερινή ζωή τους, αλλά και την τοπική κοινωνία. Και ποια είναι τα εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων για μας. Είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός, η ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα της οικονομίας και μέτρα καταπολέμησης του προσωποκεντρικού χαρακτήρα των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της γραφειοκρατικοποίησης και της επαγγελματοποίησης των αιρετών. Και τώρα να έρθουμε λίγο να σχολιάσουμε αυτό καθεαυτό το σχέδιο Καλλικράτης. Καλό είναι που γίνεται αυτή η κουβέντα, αν και κατά τη γνώμη μας γίνεται προσχηματικά, αλλά μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο πολιτικά για το τι τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε. Το τι είναι προσχηματικό δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Πιστεύω ότι είναι ένα απλό παράδειγμα. Δεν μπορεί να μιλάς, ας πούμε, ότι εξαντλείς τη διαβούλευση και παίρνεις αποφάσεις μετά και πριν να έχει τελειώσει τη διαβούλευση να ξέρεις ότι οι δήμοι οι οποίοι θα προκύψουν θα είναι 370. 75 πώς είναι. 370. Δηλαδή, ένας πολύ συγκεκριμένος αριθμός. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την περιφέρεια, η θεμελίωση της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης και η μεταφορά αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται από τις νομαρχίες, αλλά και ορισμένες που σήμερα ασκούνται από την κρατική περιφέρεια, να πούμε ότι καταρχήν μπορεί να το δούμε θετικά. Δεν ξεκαθαρίζει όμως ποιες είναι οι αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από την κρατική περιφέρεια που δεν μπορούν να μεταφερθούν στη νέα αιρετή. Δεν αντιλαμβανόμαστε, για παράδειγμα, γιατί θέματα χωροταξίας πολεοδομίας σε επίπεδο Δήμου ή περιφέρειας να μην θεωρούνται αρμοδιότητές της και να μην μπορούν να ασκηθούν από αυτήν. Το ότι δεν το επιτρέπει το άρθρο 102 παράγραφος 1 του Συντάγματος, μάλλον δεν ισχύει, να μην σας διαβάσω τι λέει το Σύνταγμα, πάντως δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο ισχυρισμός είναι ότι υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν αντιλαμβανόμαστε επίσης ποια θα είναι η χρησιμότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής που προτείνει.
Ενώ εκ των πραγμάτων προσδιορίζεται ο αριθμός των τοπικών αντιπεριφερειαρχών, ο οποίος προκύπτει από τους πρώην νομούς που θα αποτελούν τη νέα περιφέρεια, δεν προσδιορίζει και δεν περιορίζει τον αριθμό των θεματικών αντιπεριφερειαρχών, με αποτέλεσμα να βρεθούμε με έναν στρατό από θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, εάν οι εσωτερικές ισορροπίες το απαιτούν. Θεωρούμε πλεονασμό και περιττή ίσως τη θεσμοθέτηση του περιφερειακού συνηγόρου του πολίτη και με τον τρόπο που θα εκλέγεται και από τη στιγμή που υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη. Το παλιό εκλογικό σύστημα του 50-1 δεν εκφράζει την λαϊκή βούληση. Σε ό,τι αφορά τώρα τους Δήμους, προτείνεται μια δραστική μείωση των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Από 6.000 τους μειώνει σε 2, άρα καταργεί 4.000 νομικά πρόσωπα. Είναι αλήθεια ότι συχνά παρατηρούνται επικαλύψεις σκοπών και αρμοδιοτήτων με σπατάλη οικονομικών πόρων και μειωμένη αποτελεσματικότητα με ξεχωριστά διοικητικά συμβούλια, τα οποία σημειωτέων αμείβονται και με ξεχωριστό προϋπολογισμό. Άλλωστε, πιστεύουμε ότι πολλές από τις αρμοδιότητές τους μπορούν κάλλιστα να ασκηθούν από έναν καλά οργανωμένο Δήμο. Είναι απαραίτητη μια εξορθολογισμένη οργάνωση και μείωση των λειτουργικών εξόδων στο σύνολό τους. Όμως, τίθεται ένα ερώτημα και πρέπει να απαντηθεί. Τι θα γίνει το προσωπικό ή μεγάλο μέρος του προσωπικού των 4.000 νομικών προσώπων που καταργούνται, ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν μόνιμες συμβάσεις εργασίας. Δεν θα συμφωνούσαμε σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί μια στραπιά νέων. Οι νέες αρμοδιότητες που οι Δήμοι αναλαμβάνουν από την καταργούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πρέπει να συνοδευτούν με τους ανθρώπινους και οικονομικούς φόρους. Το σχέδιο αναφέρει ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να διαθέτει ένας Δήμος για τη διοικητική του ικανότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αν ένας Δήμος τα διαθέτει όλα αυτά, ποιος είναι ο λόγος να συνενωθεί, εκτός βέβαια εάν οι ίδιοι οι Δήμοι θελήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Όλα αυτά που μιλάει για ηλεκτρονική διαδημοτική διακυβέρνηση, για τον θεσμό του Δημοτικού ΙΚΕΔ, την κάρτα δημότη και την αυτόματη εξυπηρέτηση κτλ. Όλα αυτά είναι καλά. Αλλά δεν είναι η ουσία, γιατί σε κανέναν Δήμο όλα αυτά, το νομικό καθεστώς το οποίο ισχύει σήμερα, δεν το απαγορεύει να τα κάνει. Και δεν είναι αυτή η ουσία. Δεν προσδιορίζει, όπως επίσης και στην περιφέρεια, ποιος είναι ο αριθμός των θεματικών αντιδημάρχων, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να εξαρτάται από την διακριτική ευκαιρία των διεθνών.